πάνω κάτω έχει γίνει από τις αρχές Δεκεμβρίου ολόκληρο το νοσοκομείο Ρεθύμνου εξαιτίας της σοβαρής βλάβης που υπέστη το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των ακτινολογικών εξετάσεων, το οποίο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας με συνέπεια οι γιατροί και ασθενείς να δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στους γιατρούς να κάνουν με ασφάλεια και κυρίως με ακρίβεια τη γνωμάτευση των εξετάσεων, είτε πρόκειται για μια απλή ακτινογραφία είτε για μια αξονική τομογραφία, ενώ παράλληλα μέσω του εν λόγω συστήματος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων ή όποια εξέταση έχουν ζητήσει για τους ασθενείς τους. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για το αρχείο να χαθούν παλαιότερες εξετάσεις ασθενών, οι οποίες είναι πολύτιμες και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Αφετέρου δε, δεν μπορεί να γίνει σωστή γνωμάτευση των εξετάσεων που πραγματοποιούνται και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά έχει παραλύσει η λειτουργία του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Μέχρι τώρα μπορούσαμε, μόλις έβγαζε την ακτινογραφία ο ασθενής, να τη δούμε στον υπολογιστή και ενώ τώρα πρέπει να την τυπώσουν, να πάει κάποιος να την ψάξει, να τη φέρει για να τη δούμε. Και αυτό είναι για τις απλές ακτινογραφίες. Στις αξονικές έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Διότι δεν μπορεί να εκτυπωθεί μία αξονική, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο το κόστος. Άρα ουσιαστικά βασιζόμαστε στην γνωμάτευση του ακτινολόγου, δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι να δούμε με τα μάτια μας. Μια βασική επίπτωση της βλάβης του συστήματος είναι ότι αναβάλλονται σοριδών τον τελευταίο μήνα όλες οι αξονικές τομογραφίες για τους εξωτερικούς ασθενείς του Ρυθμιώτικου Νοσοκομείου, που αναγκάζονται να πηγαίνουν σε ιδιωτικά εργαστήρια και να πληρώνουν αδρά για μια αξονική, την ίδια ώρα που για τους εσωτερικούς ασθενείς, αλλά και για τους ασθενείς του τμήματος επειγόντων περιστατικών, είναι αυξημένος ο κίνδυνος ιατρικού λάθους. Το ίδιο πρόβλημα ισχύει για τα επείγοντα, δεν μπορεί να γίνει με σωστό τρόπο η διάγνωση, η γνωμάτευση, με αυξημένο κίνδυνο να γίνουν ιατρικά λάθη. Επίσης, όλοι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων, οι ορθοπαιδικοί για παράδειγμα, θέλουν την ακτινογραφία ή την αξονική τομογραφία της ειδικότητάς να τη βλέπουν στην οθόνη. Αυτή τη δυνατότητα την είχαν μέχρι τώρα και αυτό διευκόλυνε κατά πολύ τη δουλειά τους και στα τακτικά και στα επίγοντα. Τώρα δεν μπορούν. Οι ακτινολόγοι, επειδή ακριβώς δεν έχουν την μεγάλη οθόνη που βλέπουν, δηλαδή δεν τους επιτρέπει το σύστημα πλέον να δουν αναλυτικά τις πληροφορίες, δεν μπορούν να δώσουν λεπτομερείς γνωματεύσεις. Με αποτέλεσμα να χοντροειδώς, ας πούμε, να πορευόμαστε. Η διοίκηση του Ρυθμιώτικου Νοσοκομείου, που γνωρίζει καλά το πρόβλημα και τις συνέπειές του, εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στην αρμόδια εταιρεία που υποστηρίζει τεχνικά το σύστημα, ώστε να επιδιορθώσει άμεσα τη βλάβη ή στην έσχατη περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό άμεσα, προτίθεται να προχωρήσει στην αντικατάσταση του συστήματος. Κάθε μέρα που παρατείνεται αυτή η εκκρεμότητα οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση του ακτινολογικού τμήματος και αντικειμενικά ανοίγει συνθήκες ιδιωτικοποίηση του συστήματος, το οποίο θα έρθει σαν όριμο φρούτο μετά από μια διαλυτική κατάσταση η οποία δημιουργείται.